Ξεκινόμαστε σιγά σιγά και όσοι ακόμα βρίσκονται στο περίγυρο αν θέλουν για να αρχίσουμε έστω αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Αυτό που θέλω να πούμε από πλευράς μας είναι ότι αυτή η συζήτηση έρχεται ύστερα από ένα μπαράζ γυναικοκτονιών το οποίο έχει προβληματίσει όλη την κοινωνία νομίζω και πλέον προβληματίζει κόσμο με τον τρόπο που θα θέλαμε περισσότερο παρά με τον παλιότερο ότι ίσως είναι ένα έγκλημα τιμής, ένα έγκλημα πάθους, ένα έγκλημα κάποιου άλλου είδους. Έχει ανοίξει νομίζω αυτή η συζήτηση στον κόσμο. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς αυτό το πράγμα που εμείς τώρα βλέπουμε σαν κοινωνία και διαπιστώνουμε έχει διαπιστωθεί με πολύ πιο άσχημους όρους από το παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα και γι' αυτό ακριβώς είδαμε τα τελευταία χρόνια μια τεράστια άνοδο αυτού του κινήματος που για διάφορα θέματα και με διάφορους αφορμές βγήκε στους δρόμους και με κορύφωση την Ισπανία και την απεργία γυναικών που έγινε στην Ισπανία το 19, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πιο μεγάλη. Αυτή η εικόνα δεν μπορούσε να μεταφερθεί και στην Ελλάδα, έστω και με τον τρόπο που έχει μεταφερθεί. Παρατηρείται όντως μία άνοδος του φεμινιστικού κινήματος και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα και πέρα από τις επαιτίους, το 8 Μάρτη ή του Νοέμβρη για τη βία κατά των γυναικών, εμφανίζεται έστω και με μικρό και αποσπασματικό τρόπο και σε διάφορους επιμέρους μάχες. Ο λόγος δεν είναι άλλος από μια επίθεση που γίνεται στα δικαιώματα και των γυναικών μαζί με όλα τα άλλα που όλες τις άλλες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Υπάρχουν διάφορα αντανακλαστικά, να το πω έτσι, με τα οποία βγαίνουν οι γυναίκες και οι σύμμαχοι τους άνδρες, πολλοί άνδρες μαζί με στο γυναικείο κίνημα που δεν το είχαμε παλιότερα, ήταν περισσότερο υπόθεση των γυναικών. Όλα αυτά τα πράγματα και όλη αυτή την εικόνα θέλουμε να τη μαζέψουμε και να δούμε πώς το γυναικείο κίνημα αυτές τις σκόπιες μικρές μάχες που δίνει ή και τις μεγαλύτερες παρουσίες που έχει, πώς μπορούν όλα αυτά να συμμαζευτούν και να γίνουν πιο αποδοτικά ώστε να έχει πραγματικά και κάποιες νίκες και στην Ελλάδα. Θα δώσω γρήγορα το λόγο στη Χρύσα να σας πω ότι για αυτά και για πολλά άλλα, για άλλες πλευρές του γυναικείου κινήματος αλλά και γενικώς του σεξισμού που είναι η ιδεολογία η οποία παράγει όλη αυτή την καταπίεση των γυναικών. Υπάρχουν δύο βιβλία στο βιβλιοπωλείο μας με τον τίτλο «Υπαρκτός σεξισμός και γυναική απελευθέρωση» είναι το ένα και «Σεξουαλικότητα και σοσιαλισμός» είναι το άλλο. Υπάρχει το τεύχος νούμερο 13 του κόκκινου, το οποίο είναι αφιερωμένο στο φεμινιστικό κίνημα και στις απόψεις που κυκλοφορούν με το φεμινιστικό κίνημα και βεβαίως πολλά άλλα βιβλία που αφορούν τις γυναίκες και την κομμούνα και διάφορες άλλες περιόδους, στις οποίες οι γυναίκες βεβαίως έπαιξαν ρόλο, απλώς δεν το γνωρίζουμε τόσο καλά. Ένα τελευταίο θέλω να πω, επειδή είναι τελευταία μέρα, για να ενημερώσω που είναι ανοιχτό το βιβλιοπωλείο, αύριο είναι τελευταία μέρα του κάμπι. Γι' αυτό όποιος θέλει να κάνει τις αγορές του για αυτά ή και για άλλα βιβλία, πρέπει να κάνει ό,τι προλάβει σήμερα. Και ένα ακόμα, μια και αύριο είναι τελευταία μέρα του κάμπινγκ, σιγά σιγά να εξοφλούνται και τα χρέη που υπάρχουν, οι πιστώσεις να το πω έτσι, που υπάρχουν στο μπαρ, ώστε να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε και εμείς τις οφειλές μας. Αυτά από μένα, δίνω γρήγορα τον λόγο στη Χρύσα να σας... Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τη Δήμητρα για την εισαγωγή. Έβαλε κωδικά κάποια από τα σημεία που θα προσπαθήσω και εγώ να αναπτύξω εισηγητικά. Εγώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ και δεκαετίες το σύστημα κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μας πείσει ότι τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας είναι λυμένα, αν μη τι άλλο, στην πολιτισμένη Δύση. Και άρα η οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, οι σχετικοί κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών ενάντια στη διακρίση, ενάντια στην ανισότητα, στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, είναι χωρίς αντικείμενο.
Όμως, όπως είπε και η Δήμητρα, η πραγματικότητα τους διαψεύδει πανηγυρικά. Ο αγώνας των γυναικών για ισότητα και ζωή με δικαιώματα είναι ζωντανός. Ακόμη και στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, βλέπουμε σήμερα, εν έτη 2021, ότι οι γυναίκες βγαίνουν στον δρόμο είτε για να κατοχυρώσουν δικαιώματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν ήταν κατοχυρωμένα σε νομικό επίπεδο. Να θυμίσω ότι φέτος, πολύ πρόσφατος, είναι ο αγώνας των γυναικών στην Αργεντινή προκειμένου επιτέλους να κατοχυρωθεί νομικά το δικαίωμά τους στη νόμιμη και ασφαλή έκτρωση, είτε αντίστοιχα σε χώρες όπου μια σειρά δικαιωμάτων ήταν κεκτημένα, θεωρούνταν κεκτημένα, βλέπουμε σταδιακά το σύστημα να τους επιτίθεται και να επιχειρεί είτε να τα καταργήσει συνολικά είτε να τα περιστείλει σε μεγάλο βαθμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι επίσης η Πολωνία, πάλι σε σχέση με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, όπου υπήρξαν πάλι στους μήνες που πέρασαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις γυναικών για την υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην έκτρωση, ή αντίστοιχα στην Τουρκία, ας πούμε, που επίσης πολύ πρόσφατη είναι οι αγώνες ενάντια στην απόσυρση του κράτους από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Οι αγώνες λοιπόν των γυναικών είναι παρόντες και διαρκείς. Από τις φεμινιστικές απεργίες για την 8η Μάρτη σε όλο τον κόσμο με καρδιά την Ισπανία, μέχρι το κίνημα ενάντια στις γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική, μέχρι τους αγώνες, όπως προείπα, για την υπεράσπιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων σε μια σειρά από χώρες. Αντίστοιχα, και όσον αφορά στην Ελλάδα, έχουμε κάνει επανειλημμένα την εκτίμηση ότι εδώ και μια πενταετία περίπου το γυναικείο κίνημα βρίσκεται σε μια τροχιά ανωδική, η οποία τροφοδοτείται αφενός από το μεγαλειώδες, όπως είπα, ας πούμε, αυτό που αποκαλείται ως τέταρτο κύμα του φεμινισμού, το μεγάλο ξέσπασμα των γυναικείων αγώνων, και αφετέρου τροφοδοτείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες και στη χώρα μας αντιμετωπίζουν μία πολυεπίπεδη θεσμική επίθεση στα δικαιώματά τους. Στη δεκαετία της κρίσης που μας πέρασε, οι γυναίκες υπέστησαν στο μέγιστο βαθμό, στον υπερθετικό βαθμό, τις δυσμενείς συνέπειες των νεοφιλελεύθερων μέτρων, ούσες ήδη υποαμοιβόμενο εργατικό δυναμικό, υπέστησαν όλο το βάρος, σήκωσαν όλο το βάρος των μισθολογικών περικοπών, αποτέλεσαν ένα μεγάλο, ας πούμε, μέρος της δεξαμενής από την οποία αντλήθηκε ελαστικό εργατικό δυναμικό, ελαστικοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες, και ταυτόχρονα η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η αποδιάρθρωση των δομών και των υπηρεσιών που εξυπηρετούσαν τις όποιες πολιτικές της φροντίδας υπήρχαν, έπεσε στις πλάτες των γυναικών. Πλέον οι γυναίκες σχεδόν αποκλειστικά καλούνται να σηκώσουν τα βάρη της φροντίδας των παιδιών, της ανατροφής, των οικιακών εργασιών, της φροντίδας των ηλικιωμένων, και φυσικά η συνθήκη της πανδημίας ήρθε να παροξύνει όλη αυτή την αόρατη καταπίεση, καθώς το γεγονός ότι παρέλυσαν τα πάντα, φάνηκαν όλες οι ανεπάρκειες σε δημόσιες υπηρεσίες, έκλεισαν οι παιδικοί σταθμοί, έκλεισαν τα σχολεία, επιβάρυναν σε αδιανόητο βαθμό την καθημερινότητα και την ζωή των γυναικών και μέσα στο σπίτι. Όπως έχουμε ξαναπεί, και κάποιες και κάποιοι το έχουμε ξανακουβεντιάσει, το σύστημα εκμεταλλεύεται και καταπιέζει διπλά τις γυναίκες, αφενός στο χώρο εργασίας ως, όπως προείπα, ένα υποαμοιβόμενο εργατικό δυναμικό, φθηνό και συμφέρον, και αφετέρου τις εκμεταλλεύεται και με έναν άλλο τρόπο στο σπίτι μέσω της απλήρωτης οικιακής εργασίας, όπου επιτελούν τη λειτουργία της κοινωνικής αναπαραγωγής, δηλαδή προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι παραγωγικοί την επόμενη μέρα, να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αυτό προϋποθέτει, έχει από πίσω, ένα τεράστιο όγκο απλήρωτης και αόρατης εργασίας, μαγείρεμα, οικιακή φροντίδα, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να αναλαμβάνει το κράτος, όμως λόγω της απουσίας του και λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που όξυναν αυτή την απουσία, πλέον είναι στις πλάτες των γυναικών αποκλειστικά.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται από το ίδιο το κράτος ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι αυτές στις πλάτες των οποίων πέφτει το καθήκον να λειτουργήσουν ως αναπαραγωγικές μηχανές και να επιλύσουν το δημογραφικό, ένα εθνικό καθήκον ας πούμε, για την επίλυση του δημογραφικού αφενός, αφετέρου όπως είπα να υπηρετούν την βιωσιμότητα του συστήματος και την κοινωνική αναπαραγωγή. Και άρα η υποτίμηση αυτή της αξίας της ζωής των γυναικών και η αντικειμενοποίηση του γυναικείου σώματος είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό οδηγούν και σε αυτή την έκρηξη της έμφυλης βίας, την οποία αναφέρθηκε και η Δήμητρα στην εισαγωγή που έκανε. Να πω ότι το τελευταίο ένα μήνα είχαμε 4 γυναικοκτονίες. Αναφέρω ενδεικτικά την υπόθεση που έκανε το μεγαλύτερο πάταγο, τα γλυκά νερά, την πρόσφατη γυναικοκτονία στη Πολέγανδρο, αλλά και την προφεστινή, πολύ πρόσφατη, δεν έχει προλάβει ακόμη να στεγνώσει το μελάνι, γυναικοκτονία στη Δάφνη. Αντίστοιχα, είχαμε βιασμούς εργαζόμενων γυναικών, μια καθαρίστρια στην Καλυθέα, μια εργαζόμενη σε μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά την υπόθεση της προαγωγής, του συστηματικού βιασμού και της κακοποίησης μιας 18χρονης από έναν αστυνομικό. Και φυσικά αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι τα περιστατικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Και εννοείται ότι υπάρχει πολύ αόρατη βία και πολύ περισσότερη καταπίεση κάτω από όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν, ακριβώς επειδή οι γυναίκες αντιλαμβάνονται την επίθεση που εξαπολύεται στα δικαιώματά τους, έχουν τροφοδοτήσει και το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, όπως είπα και νωρίτερα. Το είδαμε στις κινητοποιήσεις της 8ης Μάρτη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι μεταφέρθηκε το σύνθημα της παγκόσμιας φεμινιστικής απεργίας και στην Ελλάδα και μπόρεσαν να συγκροτηθούν κινητοποιήσεις απεργιακές, να ληφθούν αποφάσεις για στάσεις εργασίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβάλει καθοριστικά και η συνέλευση 8ης Μάρτη στην οποία συμμετέχουμε και εμείς. Ταυτόχρονα νομίζω ότι η γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι υπήρξε ένα σημείο τομής που κατά το οποίο ας πούμε συγκεφαλαιώθηκε όλη αυτή η ανωδική δυναμική, όλη αυτή η οργή που είχε συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά φέτος είδαμε και το ελληνικό Μητού, το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις, διεκδίκησε πολύ μεγάλη ορατότητα και μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στην ορατότητα και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ζητήματα της βίας, της κακοποίησης, των βιασμών και ούτω καθεξής. Φυσικά, απέναντι σε όλα αυτά, σε αυτή την αυξημένη ορατότητα που είπα και πριν, το σύστημα δεν στέκεται παθητικό, δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά προσπαθεί αφενός άλλοτε να συσκοτίζει τα πραγματικά αίτια αυτής της καταπίεσης, τα πραγματικά αίτια της βίας. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να ψυχιατρικοποιούνται οι δράστες, βλέπουμε το ίδιο το σύστημα να συγκαλύπτει περιστατικά. Βλέπουμε τη διαχείριση που γίνεται των καταγγελιών. Τις περισσότερες περιπτώσεις οι καταγγέλουσες αποθαρρύνονται από το να προβούν σε επίσημη καταγγελία. Απ' τη μία λοιπόν το σύστημα λειτουργεί επιθετικά προς τις γυναίκες και από την άλλη κάνει και μία προσπάθεια, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πίεση της αυξημένης ορατότητας και ευαισθητοποίησης ενός κομματιού της κοινωνίας, προσπαθεί και να ενσωματώνει κάποιες πτυχές του δικού μας λόγου. Είχαμε κάνει και πέρυσι τη σχετική συζήτηση στο κάμπινγκ. Υπάρχουν και στην Ελλάδα φωνές που μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούν αυτό που θα λέγαμε θεσμικό φεμινισμό. Νομίζω ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες, με αφορμή τις γυναικοκτονίες,
Είχε κάνει μία δημόσια τοποθέτηση στην οποία έλεγε ότι πρέπει, είναι η ώρα επιτέλους να αναγνωριστεί ως τέτοιος ο όρος γυναικοκτονία. Αυτό προφανώς απηχεί ένα αίτημα το οποίο συμμεριζόμαστε και εμείς. Νομίζω όμως ότι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του κομματιού, του θεσμικού φεμινισμού, είναι ότι μένει εκεί, μένει σε ένα γενικόλογο αίτημα ενδυνάμωσης των γυναικών, παιδείας και ούτω καθεξής, χωρίς να εξετάζει το πώς, ή μάλλον όντας εξωτερικό, απέναντι σε οποιαδήποτε διεκδίκηση σε σχέση με τους υλικούς όρους που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να απαλλαγούν από τα δεσμά της βίας και της καταπίεσης. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, νομίζω ότι ο φεμινισμός τον οποίο περιγράφουμε εμείς και τον οποίο έχουμε ανάγκη, είναι ένας φεμινισμός ο οποίος είναι ταξικός, έχει ταξική αναφορά, εστιάζει ως επιτοπλίστων στις μη προνομιούχες γυναίκες, στις γυναίκες της εργατικής τάξης και προφανώς ιεραρχεί τα ζητήματα της βίας, ταυτόχρονα όμως εστιάζει και στους υλικούς όρους, όπως προείπα, που πρέπει να κατοχυρωθούν προκειμένου να μπορέσουν πράγματι οι γυναίκες να απαλλαγούν από την καταπίεση και τη βία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε νομίζω ένα φεμινισμό ο οποίος να είναι και σημαντικός, να αντιλαμβάνεται την πολλαπλότητα των καταπιέσεων, για παράδειγμα, τις πολλαπλές καταπιέσεις που βιώνει μια μετανάστρια γυναίκα, η οποία είναι και εργαζόμενη, είναι και γυναίκα, είναι και μετανάστρια. Και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε ένα φεμινισμό ο οποίος να είναι αγωνιστικός, κινηματικός, υπό την έννοια ότι επιδιώκει να συνδέεται με το εργατικό κίνημα, με τα σωματεία, αξιοποιεί και επιστρατεύει τις πρακτικές του εργατικού κινήματος, την απεργία, προκειμένου να προωθήσει τις διεκδικήσεις των γυναικών. Και σε αυτό νομίζω το σύνθημα της φεμινιστικής απεργίας είναι κομβικό, είναι κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν κεκτημένο το ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην Ελλάδα και είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο το ότι έχει επιτευχθεί. Νομίζω έχοντας περιγράψει αυτά τα χαρακτηριστικά που ένα σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα που χρειαζόμαστε θέλουμε να έχει, νομίζω αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για γυναικείες κινήσεις, για γυναικείες πρωτοβουλίες που χωρίς να υποκαθιστούν στις δομές όπως τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα έχουν έναν ρόλο προώθησης των γυναικείων ετοιμάτων και θα μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην οικοδόμηση ενός τέτοιου φεμινιστικού κινήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν γυναικείες πρωτοβουλίες, γυναικείες ομάδες που να παρεμβαίνουν στα σωματεία, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους εργασιακούς χώρους, στους κοινωνικούς χώρους, στις σχολές και οι οποίες να αναζητούν και να αναδεικνύουν την έμφυλη διάσταση μια σειράς μέτρων, αντιλαϊκών, αντιεργατικών μέτρων που προωθεί το κράτος. Νομίζω ότι το παράδειγμα του νομοσχεδίου Χατζηδάκη είναι ενδεικτικό. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα, νόμο πλέον, το οποίο ήταν σαρωτικό για το σύνολο των εργαζομένων, ταυτόχρονα όμως είχε και μια ιδιαίτερη διάσταση για τις γυναίκες, μια ιδιαίτερη επιθετική διάσταση για τις γυναίκες. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Χατζηδάκης έβγαινε και έλεγε ότι η τηλεεργασία θα διευκολύνει τις γυναίκες που είναι και αρκετά στο σπίτι και μάλιστα το ίδιο το νομοσχέδιο κυκλοφορείται ως νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ως συνέλευση ο Δόης Μάτη λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιαίτερη διάσταση που είχε το νομοσχέδιο, ο νόμος πλέον, για τις γυναίκες, κάναμε μία επεξεργασία η οποία δεν είχε γίνει από κάποιον άλλο φορέα και νομίζω ότι με έναν πολύ χρήσιμο τρόπο μπορέσαμε να κάνουμε τις συνδέσεις ανάμεσα στον καθολικό αντεργατικό χαρακτήρα που είχε ο νόμος Χατζηδάκη και τα σημεία εκείνα που αφορούσαν ειδικότερα τις γυναίκες. Έτσι, παράξαμε ένα δικό μας υλικό, το οποίο αναλυτικά
παρουσίαζε την έμφυλη διάσταση του νόμου και σαν μεθοδολογία νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για το πώς οι γυναικείες ομάδες και πρωτοβουλίες μπορούν να κάνουν τέτοιες συνδέσεις και νομίζω ότι αναδεικνύει και όλα την αναγκαιότητα της ύπαρξης και της παρέμβασης τέτοιου είδους πρωτοβουλειών. Νομίζω ότι για αντίστοιχους λόγους είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία τέτοιων συλλογικότητων, φεμινιστικών συλλογικότητων, γυναικείων ομάδων στις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις απεργίες. Είναι σημαντικό να βρίσκονται στον δρόμο, να αρθρώνουν τα γυναικεία αιτήματα και τα συνθήματα δίπλα στα συνδικάτα, δίπλα στα σωματεία. Και πράγματι νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο το ότι έχουμε κατορθώσει συνελεύσεις τις οποίες συμμετέχουμε τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στον δρόμο σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τόσο στην Πρωτομαγιά όσο και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα και μέσα στα ίδια τα συνδικάτα οι γυναικείες συλλογικότητες και πρωτοβουλίες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο αφενός, όπως προείπα, για να μεταφέρουν μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα αιτήματα, τα ιδιαίτερα αιτήματα των γυναικών και αφετέρου για να ανοίξουν μέσα στα σωματεία τη συζήτηση για τα ζητήματα του σεξισμού. Τα ζητήματα, είτε είναι ζητήματα καθημερινής συμπεριφοράς, είτε είναι ζητήματα ισότητας στην εκπροσώπηση μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια από συντρόφισσες συνδικαλίστριες να μπουν τα ζητήματα του σεξισμού στα σωματεία και σταδιακά να προσπαθήσουμε να γίνει προσπάθεια να συγκροτηθούν και επιτροπές που να έχουν σχετικές αρμοδιότητες και στις οποίες να μπορούν να καταφεύγουν οι εργαζόμενες όταν βιώνουν κάποια διάκριση, κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, είτε ακόμη και για λεκτικές εκδηλώσεις του σεξισμού. Πρόκειται για ένα μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και νομίζω ότι χρειάζεται, αφενός γιατί έχουμε την ανάγκη να διαπαιδαγωγηθούν οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, οι άνδρες, οι σύντροφοι και να διαμορφώσουν μια αντισεξιστική κουλτούρα, ακριβώς επειδή θέλουμε να δώσουμε από κοινού τις μάχες, θέλουμε τα σωματεία και τα συνδικάτα να είναι περιβάλλοντα ασφαλή, μέσω των οποίων να μπορούμε να διεκδικήσουμε από κοινού τα δικαιώματά μας. Όπως λοιπόν θέλουμε να τεθούν σε κίνηση τα σωματεία στους εργασιακούς χώρους, μία αντίστοιχη δουλειά θέλουμε να γίνει και μέσα στα πανεπιστήμια. Τα σχήματα και οι παρατάξεις της αριστεράς, λόγω διαφόρων παθογενειών και του κατακαιρματισμού, έχουν δείξει ότι έχουν πολύ συγκεκριμένα όρια στο πόσο μπορούν να αναδείξουν μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους τα ζητήματα του σεξισμού, της καταπίεσης, της ανισότητας των διακρίσεων. Άρα, νομίζω πως υπάρχει ανάγκη μιας παρέμβασης των φεμινιστικών πρωτοβουλειών και στις σχολές, για αρχή με αφετηρία στους βασικούς κόμβους, τα βασικά κινηματικά γεγονότα γύρω από τα οποία κινητοποιείται το φεμινιστικό κίνημα κάθε χρόνο, την 8η Μάρτη, την 25η Νοέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία, το Pride. Προφανώς είναι ζητούμενο το να μπορούν να υπάρξουν γυναικείες ομάδες που να έχουν μια σταθερή παρουσία μέσα στις σχολές. Νομίζω το παράδειγμα της Μεθυκής Θεσσαλονίκης φέτος με τον παράτη καταγγελιών για παρενοχλήσεις και βιασμούς ενός συγκεκριμένου καθηγητή είναι ένα παράδειγμα που θα ήταν χρήσιμες τέτοιες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεδομένων και των δυνάμεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, αν μη τι άλλο, για αρχή να προσπαθούμε να συγκροτούμε κινηματικά γεγονότα μέσα στις σχολές γύρω από τους μεγάλους κόμβους που είναι και κόμβοι του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος. Πάντοτε στη συνεργασία και με τα αριστερά σχήματα των σχολών και προσπαθώντας όλα αυτά να γίνονται ζητήματα των φοιτητικών συλλόγων, να εμπλέκουν όσο το δυνατόν περισσότερες φοιτήτριες και φοιτητές. Στα σχολεία, από την άλλη, η κατάσταση είναι σαφώς πιο δύσκολη λόγω του ότι δεν υπάρχουν συγκροτημένες δομές, δεν υπάρχουν κατοχυρωμένες συλλογικές διαδικασίες μέσω των οποίων αναλαμβάνονται αποφάσεις, δεν υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, δεν υπάρχουν φοιτητικά σχήματα.
και οι δυνάμεις που παρεμβαίνουν στοιχειοδός είναι πολύ περιορισμένες. Ταυτόχρονα όμως και στα σχολεία, νομίζω ότι τα ζητήματα του σεξισμού απασχολούν και σίγουρα και αυτή τη χρονιά απασχόλησαν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Υπάρχουν ζητήματα τόσο μέσα στην τάξη, όσο από καθηγητές, από μαθητές, όσο και στα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι φορείς, νομίζω, της κυρίαρχης ιδεολογίας του σεξισμού, των στερεοτύπων, των έμφυλων και ούτω καθεξής. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι οι μαθητές ενάντια στο σύστημα μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συγκροτήσουν πάλι γεγονότα μέσα στα σχολεία, σαφώς στα όρια των δυνάμεων που έχουν και πάντοτε επιδιώκοντας και ευρύτερες συνεργασίες και την κοινή δράση όπου είναι εφικτό και με άλλες δυνάμεις και με τις δυνάμεις της ΝΕ και άλλων πολιτικών χώρων. Για να το μαζεύω κάπως, αυτό το οποίο προσπάθησα να περιγράψω είναι η ανάγκη για γυναικείες, για φεμινιστικές συλλογικότητες και πρωτοβουλίες που να κάνουν κάποιες συστηματικές επεξεργασίες πάνω στα γυναικεία ζητήματα, που να διαμορφώνουν αιτήματα, να αναδεικνύουν αιχμές και να προσπαθούν όλα τα παραπάνω να τα μεταφέρουν στους εργασιακούς χώρους, στα σωματεία, στους διοικητικούς συλλόγους, σε τοπικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είναι κατανοητή η ανάγκη που εκφράζει και με βάση την οποία, ας πούμε, κινείται ένα κομμάτι του κινήματος η λογική των άμεσων απαντήσεων. Για παράδειγμα, γίνεται μια καταγγελία, το να περισάλψουμε την καταγγέλουσα, να της δώσουμε βήμα να μιλήσει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όμως νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε στο νου μας ότι πάντα είναι η μεμονωμένη περίπτωση, είναι η κορυφή του παγόβουνου, και αν πραγματικά θέλουμε να αντιπαλέψουμε το σεξισμό ως φαινόμενο που έχει συστημικές ρίζες, είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτά τα κύτταρα αγώνα, εκείνες τις εστίες στους διάφορους κοινωνικούς χώρους που θα επιτρέψουν να υπάρχουν και αναζωπηρώσεις και ξεσπάσματα, και νομίζω ότι τέτοιου είδους δομές και σχήματα και κινήσεις είναι και αυτές που επιτρέπουν σε μικρά γεγονότα που μπορεί να μας φαίνονται εκ πρώτης όψεως πολύ μικρή σημασία να παίρνουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Για παράδειγμα, το να οργανωθεί σε μια επαρχιακή πόλη, σε μια τοπική κοινωνία, μια εκδήλωση για το φεμινιστικό, όταν υπάρχει η απόλυτη νέκρα και η απόλυτη σιωπή για αυτά τα ζητήματα, φαίνεται κάτι μικρό, όμως νομίζω ότι στη μεγάλη του εικόνα έχει μια τεράστια αξία. Το να οργανωθεί μια μικροφωνική, ας πούμε, σε ένα σχολείο, όταν αυτό δεν γίνεται, είναι αν ειδωθεί σε μια ευρύτερη εικόνα, νομίζω ότι έχει μια τεράστια αξία και μπορεί πραγματικά να παράξει αποτελέσματα και να γίνει και απειλητικό, ας πούμε, και για το ίδιο το σύστημα. Νομίζω, έχοντας πει αυτά, ότι σίγουρα είναι πραγματικές οι δυσκολίες, όμως είναι και οι δυνατότητες εξίσου πραγματικές. Είναι χρήσιμο στην πορεία της συζήτησης, νομίζω, να μπουν εμπειρίες, να μπουν προβληματισμοί. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλές και πολλοί που έχουν εικόνα από δράσεις, από εμπειρίες της προηγούμενης χρονιάς, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και νομίζω ότι θα είναι μια χρήσιμη συζήτηση. Αυτά από μένα.